τα είπαμε όλα, τι άλλο να πούμε. Ναι, μωρέ, εντάξει. Εκπομπή δικαιώσει θα κάνει. Κοίτα, τώρα κάποια στιγμή θα τελειώσει το μάθημα. Είναι προγραμματισμένο να γίνει κάποια στιγμή. Το ξέρω γι' αυτό. Ναι, επειδή ο Λουκάκος κάνει μια εκπομπή τώρα. Ο Γιάννης κάνει. Ξεκινάει. Ναι. Ξεκινάει. Εγώ κοίτα, δεν θέλω να βγω τώρα. Εγώ προτιμώ αν βγω να βγω τον Οκτώβρη. Με την καινούργια σεζόν. Με την καινούργια σεζόν. Εσύ αυτό που σκέφτεσαι, γιατί ξέρω ότι κάτι υπάρχει στη σκέψη. Εγώ δεν ξέρω. Είναι ταξιδιωτικό, είναι έξω. Είναι όλο έξω. Όλο έξω. Και η μαγειρική είναι έξω. Γιατί του Λουκάκου είναι μέσα. Του Λουκάκου έχει 5 ανθρώπους και τους μαθαίνει να μαγειρεύουν και καλά, ναι. Και τους κρίνει μετά, κάτι τέτοιο είναι. Εμένα είναι όλο έξω. Εμένα είναι φύση παραγωγή πάρα πολύ. Δηλαδή από το χι άνθρωπο στον Όλυμπο που φτιάχνει τυρί, okay. Μέχρι τον ψι άνθρωπο που έχει καταπληκτικά αρνιά. Μαγειρική όλη έξω. Δεν υπάρχουν κουζίνες, δεν υπάρχουν πλατό. Υπάρχει γκάζι, ξύλο, πέτρα. Καταλαβαίνετε. James Oliver, δηλαδή που έκανε τα εξωτερικά όταν τα έκανε. Ναι, αλλά εμάς είναι πολύ πιο hardcore. Με μικρές κάμερες στο χέρι να τρέχουμε κτλ. Α, ναι. Ωραίο είναι. Θεωρώ ότι ήταν κάτι πάρα πολύ ωραίο και θεωρώ ότι ήταν κάτι πάρα πολύ καινούριο για την ελληνική τηλεόραση. Ωραία. Άρα λοιπόν αυτό σου προγραμματίζεται πάει κιόλας, γιατί πολύ ωραίο. Δεν είσαι άνθρωπος των τύπων. Ναι. Είσαι λίγο πιο. Θέλω την κίνηση. Ναι, θέλω την κίνηση. Θέλω έξω. Θέλω επαφή με ανθρώπους. Θέλω μπορείς να, δείξω... να το διαχειριστείς όλο αυτό. Παραδείγματος χάρη ο Λουκάκος δεν του πήγαινε αυτό. Εντάξει, δεν το ξέρω. Δεν έχω τηλεοπτική πείρα για να κρίνω, ρε παιδιά. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα με το χέρι του Γιάννη. Σαν άνθρωπος και σαν έτσι αυτό που σαν ξέρουμε. Φυσίκη, ναι. Του Γιάννη θεωρώ ότι του πάει πολύ αυτό που πάει να κάνει τώρα. Ο Γιάννης έχει φοβερές γνώσεις μαγειρικές. Και έχει έναν τρόπο να στις μεταδίδει αυτές τις μαγειρικές. Άρα σαν δάσκαλος θα το πήγαινε περισσότερο. Ναι. Αισθάνεσαι με μεγαλύτερη εμπειρία τώρα. Τηλεοπτικά. Μπροστά στην κάμερα. Ποτέ δεν είναι, ήμουν πάντα το είναι ίδιο. Είναι το ίδιο. Ναι. Χαλαρός ήταν από την αρχή. Δεν χτύπα. Θα ρωτήσω κάτι με το χέρι στην καρδιά. Καλά, βέβαια είναι και θέμα του Μέγκα για το αν θα γίνει και τέταρτο MasterChef. Εσύ πιστεύεις ότι έχει κλείσει αυτό το πράγμα. Νομίζω ναι. Έχει κλείσει πιστεύεις. Ναι. Δεν χωράει άλλο τέταρτο ας πούμε. Νομίζω ότι έχει κλείσει. Γιατί. Δηλαδή ο κόσμος όταν να δει το ίδιο ας πούμε αυτό το project, θεωρείς? Νομίζω ναι, δηλαδή θα έπρεπε να αλλάξει πάρα πολύ για να γίνει φρέσκο αυτό το πράγμα. Βέβαια πάντα χωράει, πάντα υπάρχει χώρος για ένα παιδικό. Ένα δεύτερο παιδικό. Ναι, κοιτάξτε, εμένα μου άρεσαν και τα δύο μεγάλα, εντάξει. Να σου πω κάτι, από τα τρία. Το παιδικό. Το παιδικό το βάζεις νούμερο ένα. Ψηφίζω παιδικό. Για μένα, πέρασα πάρα πολύ καλά. Είναι απίστευτα αυτά τα παιδιά, δηλαδή το μυαλό τους εξυπηρετεί. Αυτό χάρηκες περισσότερο εσύ Δημήτρη, το παιδικό. Ναι, δεν ήταν παιδιά γύρισμα. Αυτό ήταν παιδική χαρά. Ήταν σαν να πήγαινες παιδική χαρά και να παίζα κάθε μέρα. Και από τα δύο μεγάλα, το πρώτο και το τρίτο. Από τα δύο μεγάλα θεωρώ ότι ήταν το ίδιο. Το ίδιο. Ναι. Πέρασε το ίδιο καλά και στα δύο. Πέρασε δηλαδή. Το ίδιο καλά και στα δύο. Απλά το παιδικό ξέρει, επειδή έχω μια τάση να αγαπώ πάρα πολύ τα παιδιά και να με κάνουν ό,τι θέλουν, γινόταν ο κακός χαμός και περνάγα καλά. Είναι αυτό. Οπότε εγώ σίγουρα θα έκανα παιδικό για πλάκα. Όχι τόσο για το τηλεοπτικό κτλ. Για να ξαναζήσω αυτό το πράγμα. Περάσατε τόσο ωραία. Περάσαμε ωραία. Εμένα μου λείπει και το. Εμένα, κοιτάξτε, σε μένα ο γιος μου μένει μακριά. Οπότε εμένα μου λείπει. Σου λείπει, Σου λείπει το παιδί του δίπλα σου. Ναι, ναι. Φάνταστε. Δεν υπάρχει. Τώρα, αν κάνεις με το καλό ένα παιδάκι, θα είσαι διαφορετικά. Κοίτα, πάντα προσπαθεί να είσαι διαφορετικά. Δεν ξέρει πώς βγαίνει στην πορεία. Ναι. Λες όμως αυτή τη φορά αν γίνει θα το κάνω αλλιώς. Ναι, μωρέ, να μεγαλώσει μαζί σου, αυτό εννοεί η Faith. Πάντα το λες αυτό, πάντα το λες αυτό. Αλλά τα πράγματα είναι ξέρεις. Στην πορεία, δηλαδή πάντα πας με τις καλύτερες προθέσεις. Σαφώς. Και είναι οι συνθήκες οι οποίες δεν παίρνουν από το χέρι σου. Όμως από εκεί και πέρα ξέρεις έχει να κάνει και το πώς θα το διαμορφώσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή εμείς έχουμε εξαιρετικές σχέσεις σαν οικογένεια και με τη μαμά και με τον Δημήτρη. Ναι, εμένα μου λείπει. Πάρα πολύ γιατί είναι απόσταση πολύ κτλ. Τώρα φαντάζομαι να το βλέπεις και λιγότερο με Θεσσαλονίκη και όλα αυτά. Όχι, που κάνεις. Πάω, ταξιδεύω, βρίσκουμε πτήση εκεί. Περιμένω στο αεροδρόμιο στην Αθήνα για να δύο ώρες για να φύγει να πάει στα Χανιά. Έχει λίγο. Ναι. Έχει λίγο ιστορία. Μάλιστα θα πάω το Σαββατοκύριακο κάτω να τον δω. Αλήθεια, καλά να περάσεις. Ευχαριστώ.